Προσβάσιμο ο δρόμος, προβλήματα είχαμε. Είχαμε πολλά προβλήματα. Είχαμε 24 χωρίς ρεύμα, χωρίς τηλέφωνα και επομένως χαθήκαμε όλοι μεταξύ μας. Αλλά συνεργαστήκατε. Εντάξει, πηγαίνουμε, αλλά δεν είναι προσβάσιμο. Τώρα δεν βλέπεις την κατάσταση. Έχετε φωνιαστεί με αντιοριστικές αλυσίδες? Όχι. Γιατί εγώ δεν βγαίνω τέτοια. Άμα εγώ θα πάρω το τζιπάκι. Η πολιτεία ήταν άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων εδώ πέρα, ενέργησε? Ήταν άμεση. Δουλεύαν μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ να κόψουμε, γιατί είχαμε πολλά δέντρα που είχαν πέσει απάνω στα σύνορα, γινόταν ο χαμός. Μέχρι 10-11 η ώρα. Μόνιμος κάτοικος εδώ? Ναι. Ο κόσμος ήρθε εδώ, σας επισκέφτηκε, οι επισκέπτες? Για να ήταν, τώρα ήταν η Βασιλείου, αφού δεν είχαμε κόσμο, αφού ήταν η κατάσταση. Δεν ήταν στο βαρύ κατάσταση με τα χιόνια, δεν φάνηκε. Εκείνοι που μείνανε από τα Χριστούγεννα και εγκλωβιστήκανε. Έχετε εφοδιαστεί έτσι καυσιμίδι? Όταν είσαι μόνιμος κάτοικος έχει εφοδιαστεί μέχρι 10 τόνους ξύλα το πολύ. Και ξύλα και τζάκι και σόμπα μεγάλη και δεν καταλαβαίνεις τίποτα αφού ξέρεις ότι θα έχει χιόνι, θα έχει χιόνι, όλες τις τροφές είναι. Κρασιά, τέτοια όλα, τέτοια μια. Τι έχετε για το 2019? Κάτι το καλύτερο, δεν πιστεύω να έχουμε τίποτα. Χειρότερο θα έχουμε. Θα είναι χειρότερο από το 2018 οικονομικά. Έχω έρθει για πενταήμερες διακοπές. Δυστυχώς όμως οι καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν ότι το καλύτερο. Σας έπιασε ο χιονιάς. Μας έπιασε ο χιονιάς. Αποκλειστήκαμε 2 ημέρες από φως νερό τηλέφωνο. Ευτυχώς που ο Περιφερειάρχης με ρύμνησε και είδαμε τα μηχανήματα της περιφέρειας να ανταποκρίνονται και να μας απεγκλωβίσουν. Άμεσα ήταν? Ήταν άμεση η επέμβαση. Είχαμε διακοπή ρεύματος λόγω πέσιμων δέντρων. Και αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση μετά από 20 ώρες, γιατί ήταν τμηματικά κομμένα καλώδια από πέσιμο δέντρων. Οι άνθρωποι έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο, που για τα καιρικά φαινόμενα ήταν κάτι παραπάνω από τις δυνατότητές τους. Οι κάτοικοι εδώ έχουν εφοδιαστεί ξύλα, πετρέλαιο για τη θέρμανση? Έχουν μεριμνήσει πάντα. Το Καστρί είναι αγαπητό πάντα από το χειμώνα, το προτιμάει το χιόνι. Αλλά δυστυχώς σβήνει σιγά σιγά, γιατί όλοι έχουν μεταφερθεί στην Αθήνα και εγώ το ετοιμάζομαι να ανέβω Αθήνα. Είχα άδεια μέχρι την Κυριακή, αλλά ακούγοντας τα καιρικά φαινόμενα, πιστεύω μην είναι κλωβιστό και πρέπει να πάω για δουλειά στο άλλο Καστρί της Κηφισιάς. Και για να κλείσουμε, αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα εδώ πέρα οι κάτοικοι με κάποια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένων και όλα αυτά? Είχε μεριμνήσει η τοπική κοινότητα, η περιφέρεια. Ο πρόεδρος ήταν πανταχού παρόν σε όλες τις περιπτώσεις. Σπίτι-σπίτι γύρισε, μήπως έχει απεγκλωβιστεί να απεγκλωβίσει κανέναν γέροντα. Δεν είχαμε πρόβλημα φαγητού και τα λοιπά. Το κατάστημα ήταν, το μίνι μάρκετ ήταν ανοιχτό όλο το 24ωρο. Μένουν εδώ τα παιδιά και προτιμάμε τους ντόπιους βιοπαλαιστές του Μόχθου και της τοπικής κοινωνίας. Αυτά εν μέρει, ας πούμε, ξέρω. Τι έφυγε για το 2019? Ό,τι καλύτερο για το Καστή να αποκτήσει την έγκλη και τη ζωντάνια που είχε. Το ξενοδοχείο που έμεινε η Μητελές να το τελειοποιήσουμε, γιατί είναι το πύλιο της Αρκαδίας. Και δυστυχώς. Και ένας από τους καλούς τουριστικούς προορισμούς. Θα το ξέρετε, πιστεύω. Και συνδυάζει τα πάντα. Τον πρόδρομο στο μοναστήρι, τη Μαλευή, το άστρο κοντά για μπάνιο, καθαρό αέρα, τα κάστανά μας, τις καρυδιές μας, την όμορφη πλατεία μας, τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Πέτρο Θαδού. Χρόνια πολλά, ευτυχισμένο το 2019. Πώς πήγαν τα πράγματα? Μια χαρά για μένα που έχω ζήσει και ζω με χιόνια. Είναι το καλύτερο για μένα. Κάποιοι βέβαια μπορεί να τους ενοχλεί, αλλά το χιόνι είναι ό,τι καλύτερο για πολλούς λόγους. Για μικρόβια, για νερά το καλοκαίρι που δεν έχουμε. Επισκέπτης ή μόνιμος κάτοικος? Εγώ είμαι μόνιμος. Εδώ πέρα το συντονιστικό ήταν εντάξει πρώτη στιγμή που ήταν καιρικές συνθήκες άσχημες στο χιόνι? Τέλος πάντων, όχι και τόσο καλά. Όσον αφορά την ηλεκτροδότηση, Η ηλεκτροδότηση είχαμε, πάση περιπτώσει, ήταν προβλήματα λόγω καιρού. Λόγω σπάσανε δέντρα από το βαρύ το χιόνι, το πολύ το χιόνι και δημιούργησε προβλήματα. Δεν μπορεί τόσο εύκολα να λυθούν αμέσως, αλλά θέλει συντονισμό, θέλει κόσμο κλπ. Η διάνοιξη των δρόμων ήταν άμεση? Η διάνοιξη των δρόμων, ο κεντρικός δρόμος κλπ. Έγινε κανονικότατα. Δηλαδή
περιφερειακή δρόμη από Τρίπολη, εδώ κλπ. Αλλά μέσα στο χωριό. Τα στενάκια είναι λιγάκι. Εντάξει. Πόσο ήταν το ύψος περίπου το χιόνιο, μισό μέτρο περίπου? Εδώ γύρω τους 35 πόντους. Μάλιστα. Αλλά πάνω που περάσατε στο Δραγούνι θα ήταν πάνω από μισό μέτρο. Άλλα χωριά γύρω εδώ, μικρά χωριά, έχουν έτσι αποκλειστεί, βοηθούνται όχι, από όχι, εδώ? Όχι, μικρά χωριά όχι, είναι πιο χαμηλά και δεν είχαν τόσο πολύ. Όχι, το χιόνι ήταν λιγότερο. Ο κόσμος εδώ είχε φωδιαστεί, κάψει μήλι, πετρέλαιο, ξύλα. Το πιο βασικό, παιδιά, ήταν όταν δεν έχει ρεύμα και όποιος έχει καλοριφέρ, εκείνος έχει πρόβλημα. Εκτός και έχει γεννήτρια, όπως και εγώ γεννήτρια, αλλιώς θα είχα και το μικρούλι μου και θα κρύωνε. Το ρεύμα είναι το πιο βασικό. Το τηλέφωνο δεν υπήρχε λόγω διακοπής ρεύματος. Είναι προβλήματα αυτά. Κάποιο συγκεκριμένο αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα ή υπήρχε κάποιο τέτοιο θέμα? Όχι, σοβαρό πρόβλημα όχι. Όχι. Σοβαρό πρόβλημα με δικαιωμένο όχι. Τι έφεστε για το 2019? Τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και σαν κράτος, σε πάση περιπτώσει, να συνέλθουμε. Έριξε το χιόνι. Κρύο πολύ φυσικά. Έκανε λίγο κρύο. Εντάξει, τώρα περιμένουμε πιο πολύ χιόνι. Επισκέπτης ή μόνιμος κάτοικος? Μόνιμος κάτοικος. Τέτοιο καιρό έτσι γίνεται κάθε χρόνο, έτσι, οι καιρικές συνθήκες είναι? Ναι, κάθε χρόνο ρίχνει λίγο χιόνι. Αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα στο οδικό δίκτυο, στην ηλεκτροδότηση, στα τηλέφωνα? Είχε κοπεί το φως για μια μέρα περίπου, αλλά το φτιάξανε, το ανοίξανε τους δρόμους. Ήταν άμεση επέμβαση? Ναι. Κόσμος εδώ, αρκετός επισκέπτες εδώ, επισκέφτηκαν το χωριό? Είδα ορισμένους επισκέπτες, τώρα ήσουν να ήταν και περισσότεροι, αλλά λόγω της κακοκαιρίας δεν ήρθανε. Συνήθως τα μαγαζιά δουλέψανε εδώ, τουλάχιστον στην κακοκαιρία, είχαν έτσι μια μάζοξη. Ναι, είχαν. Έχετε πάρει τις ανάλογες προφυλάξεις τώρα για τις καιρικές συνθήκες, καύσιμη, ήλιγη? Ναι. 19. Ό,τι καλύτερο για όλους μας. Περάσαμε ωραία, εντάξει, κλείσανε οι δρόμοι για λίγες μέρες, αλλά εντάξει, ανοίξανε, έρχονται επισκέπτες τώρα, είναι ωραία. Ναι, μικρή είναι τα πρώτα της χρόνια που βλέπει και εντάξει, χάρηκε πολύ, την έβγαλα λιγάκι έξω, έτσι το χιόνι, ωραία. Είσαι νέος εδώ κάτοικος μόνιμος ή επισκέπτης? Είμαι για λίγο καιρό εδώ. Είχε κόσμο αρκετό το χωριό, το Καστρί, εδώ αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες είχε, επειδή έρχονται ανθρώποι και θέλουν να δουν λίγο χιόνι, έρχονται από Αθήνα. Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα πέρα από τα οδικά προβλήματα, τηλέφωνα και ηλεκτροδότηση? Υπήρχαν μερικά περιστατικά με τα αυτοκίνητα και αυτά, αλλά εντάξει, καλά ήταν, δεν έριξε και πάρα πολύ. Έγινε απεγκλωβισμός άμεσα, έτσι? Ναι, ναι, ήρθαν. Κάποιο πρόβλημα ή κάτι και εδώ πέρα αντιμετωπίσανε, θέματα υγείας? Όχι, μια χαρά. Εντάξει, μπορεί να κυκλοφορούν μερικές ιώσεις, αλλά καλά είναι. Τι έφυγε για το 2019? Καλή χρονιά σε όλους και να επισκέφτονται τα χιόνια.